Καλησπέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μέσα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης ανήκετε κι εσείς. Χτυπήθηκε σήμερα με τα μέτρα αυτά του lockdown και η επιχειρηματικότητα και η οικονομία για την προφύλαξη της δημόσιας υγιεινής. Βέβαια εσείς χτυπηθήκατε από τα κρούσματα την πρώτη φορά. Τώρα δεν έχετε κρούσματα, αλλά ουσιαστικά είστε μέσα στο ίδιο καζάνι, βράζετε κι εσείς με την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης. Πώς είναι τα πράγματα στο Βόλιο? Στο Βόλιο σαφώς τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν τον Αύγουστο. Και αυτό γιατί το πάθημα έγινε μάθημα. Είχαμε μια πολύ καλή αντίδραση από τους δημότες μας, πήραν τα μέτρα και οπότε είδαμε πώς να εξελίσσεται θετικά η κατάσταση και να μειώνονται πολύ τα κρούσματα. Οπότε νομίζω έχει αποδειχθεί και για αυτούς όλους τους αμφισβητείες ότι τα μέτρα προστασίας είναι αυτά που εμείς το είδαμε, θα να πω και στην πράξη, είναι αυτά που μετράν και πρέπει να τα τηρούμε για να είμαστε όσο γίνεται πιο ασφαλείς. Βέβαια όλα αυτά που είπατε που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την οικονομία είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο το έχουμε μπροστά μας και δεν ξέρω εάν συνεχίσουμε έτσι, αν μπορέσει η περιοχή γενικότερα εδώ της Δυτικής Μακεδονίας κάποτε να ανανύψει και να πάει μπροστά. Έτσι είναι. Είναι δυσάρεστες στιγμές που περνάμε σαν περιοχή, τα πλήγματα είναι μεγάλα, συγχρόνως γίνονται πολλά αρνητικά πράγματα μαζί και αυτό προβληματίζει νομίζω και τον τελευταίο πολίτη της περιφέρειας, αλλά κυρίως και εμάς που καλούμαστε να πάρουμε μέτρα και να κάνουμε δράσεις οι οποίες θα πηγαίνουν τον τόπο μπροστά. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να διαχειριζόμαστε αυτές τις μεγάλες κρίσεις και δεν ξέρουμε πια πόσο μεγάλες πληγές θα ανοίξουν και κατά πόσο θα είναι εύκολο να κλείσουν. Ακριβώς, και ο Δήμος Βοΐου, επειδή δεν έχει δεχθεί μεγάλη πίεση τον τελευταίο καιρό και έχει και μεγάλο ποσοστό ενεργείας και ο κόσμος φεύγει, πρέπει ο Υπουργός Εσωτερικών να κοιτάξει τις περιοχές αυτές που έχουν πληγεί και μπορεί να μην έχετε κρούσματα εσείς, τώρα σας κλείνουν όμως και σίγουρα θα έχει οικονομικές επιπτώσεις. Δεν πρέπει να βοηθήσει. Οι οικονομικές επιπτώσεις δεν περιορίζονται σε Δήμους και ούτε καν σε περιφέρειες. Η οικονομία είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά όλη τη χώρα μας. Έτσι, ήδη έχω δεχτεί από εδώ την τελευταία ώρα πάνω από 10 τηλεφωνήματα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλειές που σχετίζονται με διαφορετικές περιφερειακές ενότητες ή και διαφορετικούς περιοχές, το πώς θα μεταβούν στη δουλειά τους. Όλα αυτά είμαι καθοδόντορος, σε λίγο φτάνω στην περιφέρεια όπου υπάρχει αυτή η σύσκεψη, να ξεκαθαριστούν και να γνωρίζουμε από αργά σήμερα το βράδυ πώς ακριβώς θα συμπεριφερθούν τουλάχιστον αυτοί που θέλουν να μετακινηθούν εκτός νομού Κοζάνης. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.